Περίπτωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο χώρο των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κύριος Θέμης Μπαλασόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Δεν σας ακούω όμως πολύ καλά, αν είναι δυνατόν ο ήχος. Θα μας ακούσετε, θα το φροντίσουμε. Α, τώρα σας ακούω. Πολύ ωραία. Τώρα μας ακούτε. Ωραία. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε. Με λιγότερες διώξεις, τι να πούμε. Από ό,τι φαίνεται, το 2015 θα είμαστε μόνοι μας στη σχολή Ευελπίδων, στην πρώτη σχολή Ευελπίδων, όπως είναι τα δικαστήρια, διότι ξαφνικά μας ήρθε νέα κλίση όλη την Εκτελεστική Επιτροπή για μια απεργιακή κινητοποίηση που είχε γίνει το 10, είναι στις πρώτες αποφάσεις τότε του σωτήρα μας, του κ. Παπανδρέου, ο οποίος επανέρχεται να σώσει πάλι την Ελλάδα, για να μην ξεχνάμε κιόλας. Μια απεργιακή κινητοποίηση που ήταν στις περικοπές των αποδοχόμεων τις πρώτες, όπου φαίνεται το συνταγματικό μας δικαίωμα και δημοκρατικό των απεργιακών κινητοποίησεων, πέρα από την εμπόδιο στην εφαρμογή των πολιτικών, πλέον θα πηγαίνει στα δικαστήρια και θα διώκεται όλη η Εκτελεστική Επιτροπή τώρα, ευτυχώς, διότι στο αρχές Φεβρουαρίου είναι όλο το Γενικό Συμβούλιο, καθώς θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι που ήταν τους πρώτους που αντιδράσανε σε αυτές τις πολιτικές, είναι εμπόδιό τους στην εφαρμογή. Πιστεύω όμως ότι ο ελληνικός λαός θα βάλει τέλος στις 25 Γενάρη, αλλά και νομίζω το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είτε στην απερχόμενη συγκυβέρνηση, είτε σε μια νέα κυβέρνηση, οποιαδήποτε είναι, ότι εμείς δεν φοβόμαστε, δεν τρομοκρατούμαστε και βέβαια θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εσείς προχωράτε και σε αποχή από κάθε εκλογική εργασία. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών. Τη ζητήσαμε εμείς. Εδώ και τρεις μήνες ενημερώνουμε την πρώην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης. Μιλάμε για εκείνο το εξευτελιστικό ποσό των 152 ευρώ καθαρά. Ότι πολλοί Δήμοι δεν τα έχουν καταβάλει διότι για να τα δώσουν οι τοπικές ΔΟΗ ζητούν από τους Δήμους φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πράγμα αδύνατον, δεν μπορεί κανένας να το έχει όταν χρωστάει. Και βέβαια κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, κανένας δεν έδωσε καμία σημασία, παρά ότι είχαμε και μια συνάντηση με τον κύριο Ντόλιο αρχές Δεκέμβρη και του είπαμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα στις εκλογικές εργασίες. Τελικά η απαξίωση συνεχίστηκε. Την ίδια στιγμή που αυτοί που πήρανε από τα Υπουργεία και από αυτούς που δεν μας θα δίνουν τα λεφτά τους, υπηρεσίες δημοσιονομικού λόγου, χιλιάδες ευρώ χωρίς να έχουν καμία ουσιαστική συμμετοχή σε εκλογικές εργασίες, τα δικά μας 152 ευρώ θέλαν να τα κρατήσουν προκειμένου γιατί έχουν οφειλές οι Δήμος. Εμείς σε αυτή την πολιτική του εξευτελισμού είπαμε σήμερα στον Υπηρεσιακό Υπουργό ότι αν δεν λυθεί το πρόβλημα τις επόμενες μέρες, αύριο που έχουμε συνεδρία στην Εκτελεστική Επιτροπή, θα προκηρύξουμε απεργία αποχή από κάθε εργασία που έχει να κάνει με την προετοιμασία, διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Αυτό τι σημαίνει, κινδυνεύει η εκλογική διαδικασία, κύριε Μπαλασόπουλο? Σίγουρα. Εγώ, και να μην το πούμε εμείς, να το πω έτσι πολύ απλά, για να μην πει κάποιος ότι πάλι ποιότητα, απειλή, εκβιάζει. Δεν πρόκειται. Κανένας εργαζόμενος που δούλεψε σε δύο εκλογικές διαδικασίες τον Μάιο του 2014 και δεν έχει πάρει τα λεφτά, δεν πρόκειται κανένα να πάει να δούλεψει. Ναι, νομίζω ξεκάθαρα, το καταλαβαίνετε και εσείς, είναι σαν να σας λένε εσάς στη δουλειά σας ότι ελάτε να δουλέψετε ενώ έχετε να πληρωθείτε πολλούς μήνες πριν. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και μερικοί Δήμοι οι οποίοι δεν τους έχει καταβληθεί η αποζημίωση των εκλογών των βουλευτικών του 2012, πάλι για τον ίδιο λόγο. Και σε συνεχή έγγραφα, ενοχλήσεις και όλα αυτά, κανένας δεν έδωσε καμία σημασία. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν αυτοί που έχουν τις ευθύνες τους, την πραγματική τους ευθύνη, αν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις εκλογές. Για να δούμε λοιπόν. Κύριε Μπαλασόπουλο, σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι υπήρξε και παρέμβαση της ΚΕΔΕ, γιατί το βλέπουν, διότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και βλέπουν ότι στους Δήμους που δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση, κανένας εργαζόμενος δεν πάει να δουλέψει. Το τσάμπα πέθανε, νομίζω. Θα δούνε το πρόβλημα μπροστά τους, ούτως ή άλλως. Όλοι θα το δούνε. Κύριε Μπαλασόπουλο, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.